Θα ξεκινήσω με τρία θεματάκια έτσι να ρίξουμε λίγο τους τόνους καθημερινότητας. Και μετά δύο παρατηρήσεις. Λοιπόν, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα ρωτήσει τον κύριο Δήμαρχο τι γίνεται με την μελέτη του προαστιακού. Μάλιστα, είχαμε θέσει ένα θέμα πριν από κάποια συμβούλια να παίρναμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να ζητάγατε τη μελέτη. Το ζήτησα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας είχατε πει ότι, μας είχατε υποσχεθεί μάλλον ότι θα την πάρετε, αλλά τελικά δεν μου απαντήσατε τι έχει γίνει η μελέτη και πού βρίσκεται, αν την έχετε πάρει. Τελικά τι έχει γίνει, αν έχετε κάνει ενέργειες. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ότι έχουμε πληροφορίες ότι πρόκειται στην περιοχή μας να κατασκευαστεί δίκτυο φυσικού αερίου. Και επειδή μιλώντας με άλλους δήμους, άλλοι όμορφοι δήμοι, κάνουν προσπάθειες να εντάξουν την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου στο πολεοδομικό ιστό τους, στις πόλεις τους, θα ήθελα να μου πείτε εμείς αν έχουμε κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, κάποιες επαφές με τα αντίστοιχα υπουργεία, με τους υπεύθυνους. Ένα τρίτο θέμα έχει να κάνει με τους Αγίους Θοδόρους και επειδή πήγα και ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, υπήρξαν καταγγελίες ότι η ατμόσφαιρα τις προηγούμενες μέρες ήταν αποπνικτική λόγω της καύσης σκουπιδιών στο βιολογικό καθαρισμό. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί δημότες, πράγματι μίλησα με πολλούς δημότες, υπήρχε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, υπήρχε ένα έντονο πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής. Και εδώ θέλω να ρωτήσω, ο ιδιώτης, ο οποίος έχουμε κάνει σύμβαση, τα σκουπίδια, πού τα πηγαίνει, τα εναποθέτει στο βιολογικό καθαρισμό? Γιατί πράγματι με τη φωτιά που έκαιγε μέρες εκεί δημιουργήθηκε σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Και δεν ξέρω ποιος έχει δώσει εντολή, αν όντως υπάρχει εντολή, να πάνε σκουπίδια στο βιολογικό καθαρισμό. Πάμε λίγο τώρα στο προηγούμενο συμβούλιο. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα τα οποία έλαβαν χώρα στα προηγούμενα συμβούλια και να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια πραγματικά στην αρχηγό της Μίζωνας Αντιπολίτευσης, γιατί στο λόγο της, τα προημερησίας και σε μια αποστροφή του λόγου της για τα σχολεία των Αγίων Θεοδόρων, για το γυμνάσιο, είπε ότι πράγματι τότε που ήταν διευθύντρια είχε λιγότερα προβλήματα. Εδώ θα ήθελα να της πούμε ευχαριστώ που επικροτήσατε μια αγαστή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Λογοθέτη, έστω και μετά από χρόνια, μη με διακόπτετε, μην κάνεις το συνήγορο, μην με διακόπτεις. Τότε που ήταν ο Σοφίας, ήταν ο Σωτήρης και ο Ρέζι, αυτό είναι. Γιατί τότε, αν θυμάμαι καλά, ούκο λίγες φορές είχα έρθει σε επικοινωνία με τη διευθύντρια την κυρία Πρωτόπαπα και πράγματι είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Τώρα, αν με τη Δημοτική Αρχή υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα, αυτό θεωρώ ότι πρέπει να λυθούν όντως στα σχολεία. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες κυκλοφόρησε και ένα δελτίο τύπου, κύριε. Ένα δελτίο τύπου το οποίο, όπως είχα πει, τότε το είχαν υπογράψει 2,5 παρατάξεις. Βέβαια το καινούριο, μια καινούρια αίτηση που έγιναν για να γίνει ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι είδα έχει 11 υπογραφές. Σε εμάς δεν απευθύνθηκαν, προφανώς δεν θέλανε να απευθυνθούν σε εμάς για να ζητήσουμε και εμείς την ενημέρωση. Τότε ήταν 9 υπογραφές και ήταν ένα δελτίο τύπου. Δεν με ενδιαφέρει να στέλνουν ό,τι δελτίο τύπου θέλουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο καθένας κρίνεται και από τα γραφόμενά του και από τα λεγόμενά του. Όμως, σημείωσα δύο πράγματα στο δελτίο τύπου τα οποία πιστεύω ότι είναι άξια να αναφερθούν και να μου εξηγήσουν.
Είχε κάνει μια πρόταση τότε οι κύριοι εδώ υπογράφονται σύμβουλοι, οι εννέα, οι οποίοι τότε ένωσαν τις δυνάμεις τους και την αγάπη τους για τον τόπο. Εμείς δεν αγαπάμε τον τόπο, ναι. Αλλά η πρόταση αυτή για το ΣΠΑ, ξέρετε, για τη διάσωση του ΣΠΑ, για την πρόταση σχέδιο σωτηρίας του ΣΠΑ, το οποίο θα αναφερθώ για λίγο, γιατί έχουμε και την άλλη Τετάρτη να τα πούμε εξ ολοκλήρου. Η πρόταση αυτή, λέει, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Γκιόνης με τους νέους συνοδοιπόρους του. Βέβαια εδώ, να βάλω μια ανωτελεία και να πω, προηγουμένως, όταν μίλησε η κυρία Πρωτόπαπα, είπε ότι υποτιμούνται οι υπόλοιποι 18 της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Τελικά, οι συνοδοιπόροι ποιοι είναι, γιατί εγώ έκανα την πρόσθεση και δεν βρήκα ποιοι είναι οι υπόλοιποι, οι συνοδοιπόροι. Και εδώ θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω, μάλλον να πω, ότι καλό θα είναι, αφού ενώνετε τις δυνάμεις σας και την αγάπη σας για τον τόπο, όπως υπογράφεται και το δελτίο τύπου, να ονοματίζετε και τους συνοδοιπόρους του Δημάρχου. Ποιοι είναι αυτοί? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι παλιοί συνοδοιπόροι. Οι παλιοί συνοδοιπόροι είστε εσείς. Εσείς ήσασταν συνοδοιπόροι. Οι καινούργοι ποιοι είναι που θέτετε θέμα στο συμβούλιο και στο δελτίο τύπου? Και επειδή είδα και λίγο την πρώτη... Μη με διακόπτετε, παρακαλώ πολύ. Μη με διακόπτετε. Και επειδή είδα και λίγο την πρόταση σχέδιο σωτηρίας, πράγματι, δύο θέματα είχε. Ένα ήταν να ματαιωθεί ο πληστηριασμός. Ναι, να ματαιωθεί. Πάμε στην Παναγία Γιάννης, να ανάψουμε δύο κεράκια, να πούμε Παναγία μου, να ματαιωθεί ο πληστηριασμός. Αυτό είναι. Και ένα δεύτερο, να κάνουμε, λέει, και μία διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να εξευρεθεί λύση για τον πληστηριασμό. Προφανώς ο πληστηριασμός θέλει νομικές κινήσεις. Δεν ξέρω σήμερα αν ενημερωθήκατε, μπορεί να ενημερώσει και ο κύριος Δήμαρχος, αλλά μάλλον το έχετε κάνει, ότι με απόφαση του δικαστηρίου ματαιώθηκε ο πληστηριασμός και μετεβλήθηκε η τιμή από 7 τόσο εκατομμύρια σε 18 και κάτι. Αλήθεια, μήπως το ματαιώθηκε, ρε παιδιά, επειδή κάνατε εσείς την πρόταση, για να ξέρω, ή μήπως ενώ καταθέτατε την πρόταση ο δικηγόρος, ο κύριος Τζοάνος, δεν ήταν εδώ και ήδη είχε προβεί σε κινήσεις για τη ματέωση του πληστηριασμού που τελικά ευόδωσαν. Πήρε μια παράταση, έγινε κάτι, πάθηκε κάτι. Έγινε κάτι, γίνανε νομικές κινήσεις, οι οποίες, ξέρετε, με την πρόταση δεν υπήρχανε, γιατί γράφαμε να ματαιωθεί ο πληστηριασμός. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε. Σας ακύρωσε το δικαστήριο, κύριοι, και αν έχετε πρόταση τώρα για την αγορά από το Δήμο, για το ΣΠΑ, να την πείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι να πετάτε πυροτεχνήματα προσδοκώντας σε σταγόνες δημοσιότητας. Όπως ακύρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον κύριο Βασιλείου, ο οποίος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και ενώ ήταν εδώ ο κύριος Ασημακόπουλος, ο κύριος Ασημάκης Ασημακόπουλος, ναι, ο εκπρόσωπος του κύριο Κόμε, είπε ότι αν τυχόν δεν έστελαν αυτό το περιβόητο email, 3-4, δεν ξέρω ποιοι το υπογράφανε, για να βρεθούν με τους εκπροσώπους του κύριου Κόμε, αν τυχόν, λέει, δεν το έστελαν, δεν θα γινόταν η ενημέρωση, δεν θα γινόταν η ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα και εδώ ακυρωθήκατε, γιατί όπως ακούσαμε εδώ από τον εκπρόσωπο, είπε ότι η συνάντηση είχε κανονιστεί εφόσον στάλθηκε το email. Δηλαδή από πριν είχε κανονιστεί. Ένα email τελικά, τότε, κύριε Πρόεδρε, που δείχνει ποιοι είναι τελικά οι συνοδοιπόροι εδώ μέσα, για να επανέλθω λίγο, που δείχνει εξωθεσμικές πρακτικές, κύριε Πρόεδρε, ένα email που αποδομήθηκε από τους παραλήπτες, δυστυχώς, για τους αποστέλλοντες. Και επειδή είμαστε στην κρισιμότερη καμπή, κύριε Πρόεδρε, της ιστορίας της τουριστικής και του καζίνο, αν τυχόν εδώ μέσα υπάρχουν τέτοιες πρακτικές και δεν πριτανεύσει η λογική,
η ομοψυχία. Αν τυχόν όλοι μαζί δεν κάσουμε να πάρουμε αποφάσεις και ο καθένας στέλνει email, κάνει συναντήσεις, πάει για καφέ στην παραλία. Έχουμε και αυτά, με διάφορους. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το παιχνίδι θα χαθεί. Πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο προς τα έξω να δείξουμε ότι είμαστε ένα. Γιατί αυτή η διαπραγμάτευση που γίνεται τώρα είναι η σημαντικότερη. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στην πιο κρίσιμη καμπή. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει μέλλον, δεν θα υπάρχει αύριο για το Δήμο, για την εταιρεία, για τους εργαζόμενους, αν τυχόν τώρα όλοι μαζί όμως να κάτσουμε. Να κάτσουμε να δούμε τι θα κάνουμε και όχι να υποθάρρουμε. Είναι μια παράταξη την άλλη. Και όχι η μία παράταξη την άλλη να κάνουν κινήσεις αντιπερισπασμού. Να το διορθώσω. Να κάνουν κινήσεις αντιπερισπασμού. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα να πω. Αν χρειαστεί θα επανέλθω, αλλά πραγματικά αυτό το δικαστήριο που έγινε σήμερα ακύρωσε όλες αυτές τις κινήσεις οι οποίες γίνανε για όλους εμάς χωρίς εμάς.